Καλημέρα. 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 Επίσης, να είστε καλά. Αγαπημένες. Τι κάνεις? Πολύ καλά. Ο Σύλλογος Καρκινοπαθών του Δήμου Αμιντέου σε συνεργασία με τους πολύ καλών τεχνών της Φλόρινας και το Κέντρο Υγείας πραγματοποιούμε διάφορες δράσεις για την πρόληψη για τον καρκίνο του μαστού. Το έχουμε περάσει και ξέρουμε. Δεν φοβόμαστε να κουμπίσουμε το σώμα μας, αν είναι να φτιάξει μία φορά το μήνα. Ένα υπέρηχο στο μαστό και μία μαστογραφία είναι τα κύρια όπλα τα οποία σώζουν πραγματικά ζωές. Παράλληλα θα πραγματοποιηθεί και μία έκθεση, τα εγγένεια της οποίας ξεκινάνε 23 του μηνός, 7.30 ώρα το απόγευμα στη Στέλη Γραμμάτων του Τεχνός, που εις πολύ καλό τεχνό μας εμφυλάζει διάφορες εκπλήξεις, πολύ ωραία θέματα που αξίζει τον τόπο με την ψυχή. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Να είμαστε γερές πάνω απ' όλα. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Καλά και για όλους. Την υγεία μας έχουμε να πάμε. Στον αγώνα. Θέλετε. Να είστε καλά. Έστω είναι τσεκλικός, έστω για την πόλη σας. Ναι, να είστε καλά. Αφορά το καρκίνο του μαστού. Έτσι όπως κάθε χρόνο. Είναι ναι, όπως κάθε χρόνο είναι ο μήνας του. Όπως κάθε χρόνο. Αυτόμβριος είναι ο μήνας του. Το καρκίνο του μαστού. Αφορά όλες τις γυναίκες. Είμαστε εδώ και σε όλες τις γυναίκες. Υγεία όλες τις γυναίκες να μας δίνει. Θα χαρούμε να μοιράσουμε αυτό το κορδελάκι σε όλες τις γυναίκες. Και να έχουμε την Τετάρτη στις πάνω από το καφέ. Ναι. Στις 7.30 ώρα. Μία έκθεση που αφορά πάλι το καρκίνο. Πολύ ωραία. Λοιπόν, θα χαρούμε να δείτε. Όπως πάντα. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Καλημέρα σας. Είμαι από το Σύλλογο Καρκινοπαθών Αμιντέου και Περιχώρων. Αφορά το καρκίνο του μαστού. Είναι ο μήνας ο Οκτώβριος που αφορά όλες τις γυναίκες και το καρκίνο του μαστού. Συμβολικά σήμερα μοιράζουμε το κορδελάκι, το ροζ το κορδελάκι και ένα ενημερωτικό πρόγραμμα για τις γυναίκες, για την αυτοεξέτασή τους. Προσπαθούμε τώρα να ενημερώσουμε τις γυναίκες και να ευαισθητοποιηθούν έτσι ακριβώς, να κάνουν από μόνοι τους τον έλεγχο και εύχομαι όλα να πάνε καλά για κάθε γυναίκα. Μέχρι στιγμής υπάρχει ανταπόκριση από τον κόσμο? Υπάρχει αρκετός. Αρκετός υπάρχει ανταπόκριση από τον κόσμο, από τις γυναίκες. Θέλουν να ενημερωθούν, θέλουν να μάθουν. Φοράνε ευχάριστα το κορδελάκι. Ενημέρωση είναι το καλύτερο από όλα και πρόληψη. Κύριε Μπάντη, Οκτώβρης, μήνας πρόληψης κατά του καρκίνου του μαστού και ο Σύλλογος Καρκινοπαθών Αμιντέου ξεκίνησε δράσεις σήμερα ευαισθητοποίησης του κοινού, των γυναικών κυρίως βέβαια, σχετικά με την συγκεκριμένη νόσο. Λίγα λόγια από πλευράς Δήμου Αμιντέου. Εννοείται, καλημέρα, καλή εβδομάδα. Ένας πολύ σημαντικός μήνας για όλους. Σήμερα στο παζάρι του Αμιντέου, όπως κάθε χρόνο, ο Σύλλογος Καρκινοπαθών Αμιντέου κάνει μία δράση ευαισθητοποίησης των γυναικών στο θέμα της ψηλάφισης και πρόληψης. Εμείς σαν Δήμος εννοείται ότι θα είμαστε κοντά τους σε ό,τι και να χρειαστούν και σας περιμένουμε. Κάνω ανοιχτό κάλεσμα σε όλο τον κόσμο την Τετάρτη στη Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών, όπου θα γίνει μια εικαστική έκθεση. Με σκοπό θα έχει ενεργοποίηση στις πρόληψεις και δραστηριοποίηση όλων των ανθρώπων κοντά στο Σύλλογο Γυναικών, το οποίο είναι ο Σύλλογο Καρκινοπαθών Αμιντέου. Φυσικά, αν θέλετε, την πρόληψη είναι το καρκίνο του μαστού. Ο Οκτώβριος είναι ο μήνας για τον μαστό, για την πρόληψή μας. Ευχαριστούμε για το διαλόγο. Ο Σύλλογος Καρκινοπαθών του Δήμου Αμιντέου, σε συνεργασία με τη Σχολή Καλών Τεχνών της Φλόρινας και του Κέντρου Υγείας, πραγματοποιεί αυτές τις εκστρατείες ενημέρωσης. Και την Τετάρτη ξεκινάει η έκθεση με τα εγγένεια της στη Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών πάνω από τα καπί. Έχουν κάνει τα παιδιά, οι καλλιτέχνες, απίστευτες δημιουργίες. Αξίζει τον κόπο για τη δράση σας. Να την επισκεφτείτε. Σας βάλουμε ένα κορδελάκι. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Καλή δύναμη. Να είστε καλά. Καλημέρα σας, ονομάζομαι Καραγκούνη Δέσποινα, είμαι νέα στο Κέντρο Υγείας Αμιντέου. Οι νέες του Κέντρου Υγείας Αμιντέου σήμερα συμμετέχουν στην εκστρατεία δράσης για την πρόληψη κατά του καρκίνου του μαστού σε συνεργασία με τον Σύλλογο Καρκινοπαθών του Δήμου μας, καθώς επίσης και με τη Σχολή Καλών Τεχνών της Φλόρινας. Στο Κέντρο Υγείας Αμιντέου σε καθημερινή βάση πραγματοποιείται αυτοεξέταση και ψηλάφιση του μαστού, καθώς επίσης και τα τεστ Παπα-Νικολάου, και έχουμε τη δυνατότητα τα τελευταία χρόνια να μας επισκέπτεται
γυναικολόγος με ευθύρας από το Ποδοσάκιο Νοσοκομείο της Πτολεμαΐδας κάθε δεύτερη τρίτη του μήνα, κατόπιν συνεννόησης και τηλεφωνικής επικοινωνίας με το Κέντρο Υγείας. Η πρόληψη σώζει ζωές, αυτό το λέμε κάθε στιγμή, κάθε λεπτό. Όταν έχουμε την υγεία μας, έχουμε τα πάντα. Γι' αυτό λοιπόν δεν πρέπει να φοβούνται οι γυναίκες να αγγίξουν το σώμα τους, το μαστό τους. Η κάθε μία γυναίκα ξέρει πολύ καλύτερα το μαστό της από οποιονδήποτε άλλο. Μία φορά το μήνα λοιπόν αυτοεξέταση στο μαστό, μία φορά το χρόνο και κατόπιν οδηγιών του γιατρού, του ειδικού, υπέρηχο στο μαστό, καθώς επίσης και μαστογραφία. Υπάρχει ανταπόκριση από πλευράς γυναικών στο κομμάτι της πρόληψης, δηλαδή επισκέπτονται γυναίκες από μόνες τους στο κέντρο υγείας για να εξεταστούν σχετικά με την υγεία. Τα δικά μας δεδομένα εδώ στην περιοχή δείχνουν ότι έχουμε πάρα πολύ μεγάλη διαφορά σε σχέση με πριν 10 χρόνια. Οι γυναίκες όντως ανταποκρίνονται, είναι πιο ευαισθητοποιημένες. Υπάρχει ενημέρωση, υπάρχουν διάφοροι φορείς που ευαισθητοποιούνται και κοινοτοποιούνται ανάλογα. Οπότε σε αυτό το κομμάτι πιστεύω πως ναι. Έγινε μια πολύ καλή αρχή και περιμένουμε φυσικά και τις υπόλοιπες να κάνουν το πρώτο βήμα. Ας κάνουν αυτές το πρώτο βήμα και τα υπόλοιπα τα αφήνουν στους ειδικούς. Μαζί μας ο εκπρόσωπος της Στέγης Γραμμάτων και Τεχνών, κύριος Βαγγέλης Νάστος. Κύριε Νάστο, συμμετέχει και η Στέγη στις δράσεις του Συλλόγου Καρκινοπαθών Αμιντέου στα πλαίσια του εορτασμού του Οκτώβριου μήνα πρόληψης κατά του καρκίνου του μαστού. Λίγα λόγια. Ναι, βεβαίως, η Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών Αμιντέου συμμετέχει σε ακόμα μία δράση, αυτή τη φορά σε συνεργασία με το Σύλλογο Καρκινοπαθών Αμιντέου και Περιχώρων, Μαζί για τη Ζωή. Πρόκειται για μία έκθεση κυρίως εικαστική, αυτό είναι το κεντρικό μας γεγονός, με τίτλο «Δεσμοί στήθους». Καλούμε όλο τον κόσμο να παρευρεθεί, θα χαρούμε να τους δούμε. Τα γένεια είναι την Τετάρτη στις 7.30 ώρα το απόγευμα στα γραφεία της Στέγης Γραμμάτων και Τεχνών Αμιντέου. Είναι πάνω από τα καπία Αμιντέου, όπου έχουμε ετοιμάσει μια performance, κυρίως μια ενημέρωση για το καρκίνο του μαστού. Και οι δράσεις έχουν ξεκινήσει από σήμερα. Άτομα της Στέγης και άτομα του Συλλόγου Καρκινοπαθών μοιράζουν ενημερωτικά φυλάδια, ενημερώνουν το κοινό, γιατί όπως είπατε και εσείς, ο Οκτώβρης είναι μήνας πρόληψης του καρκίνου του μαστού. Αξίζει σε αυτό το σημείο να αναφέρουμε βέβαια και την πρωτοβουλία που πήρε η Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών μέσω της θεατρικής ομάδας την Παρασκευή να δώσει παραστάσεις σε σχολεία για φιλανθρωπικό σκοπό. Λίγα λόγια και γι' αυτό. Βεβαίως, είχαμε τη χαρά και είμαστε συγκινημένοι με την ανταπόκριση των σχολείων μας, του Δήμου Αμιντέου. Μαζεύτηκε ένα ικανοποιητικό ποσό, μαζεύτηκαν περίπου 1.200 ευρώ, τα οποία όλα διατέθηκαν για μια κοπέλα, για την μικρή Λιδία, μια κοπέλα που είναι από την Πτολεμαΐδα, η οποία δίνει τον αγώνα στην περίοδο. Ελπίζουμε να βοηθήσουμε και εμείς όσο μπορούμε, ελπίζουμε να συμβάλλουμε και εμείς σε αυτή την προσπάθεια. Και γενικά η Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών Αμιντέου προέρχεται από την κοινωνία και προσπαθεί να βοηθήσει όσο μπορεί με τις δράσεις της και άτομα της κοινωνίας τα οποία έχουν την ανάγκη της.